Πεθεμιώτισσα Στελιάνα, ένα 24χρονο κορίτσι με αυτισμό, πρωταγωνίστρια στο μόνιμο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του Γιάννη Μπλέτα, άγγιξε τις καρδιές όλων και πρωταγωνίστησε και στις ψυχές μας μέσα από την καθηλωτική παρουσία της. Είναι όχι απλά μεγάλη τιμή, είναι υπερηφάνεια, είναι συγκίνηση, είναι ίσως και ένας κρυφός πόθος που τόσα χρόνια μπορεί να τρέφαμε για ένα παιδί που και στην καθημερινότητά του κινείται με δυσκολίες και έχει κρυμμένες δεξιότητες. Ο Κώστας Παπαδάκης, πατέρας της Στελιάνας, αφηγείται τις σκέψεις και την καθημερινότητά της σε μια ιστορία που το θέατρο μπλέκεται με την πραγματικότητα, γίνεται η φωνή της και της δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί. Αυτό που σίγουρα θα ήθελα να αναδείξω είναι και το κομμάτι των σχέσεων και αυτή την τρυφερότητα που βγάζουν οι γονείς προς τη Στελιάνα, αλλά και την ίδια τη Στελιάνα πώς μπορεί να μεταμορφωθεί όταν βρίσκεται σε ένα θεατρικό πλαίσιο. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, στην καθημερινότητά της να είναι πιο παθητική, αλλά όταν μπαίνει σε ένα θεατρικό κομμάτι, σε ένα θεατρικό χώρο, μεταμορφώνεται και τότε πραγματικά αλλάζει. Το έργο απέσπασε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Εθνικό Σπουδαστικό Τμήμα του 47ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ανάμεσα σε 26 συμμετοχές, χαρίζοντας αξεπέραστες στιγμές συγκίνησης. Ζήσαμε τις πολύ ωραίες, τρυφερές στιγμές και συγκινητικές που θα τις θυμόμαστε για πάντα. Αυτές οι μικρές βραβεύσεις σου δίνουν έτσι λίγο δύναμη παραπάνω για να συνεχίσεις. Γιατί και εμείς μέσα από την τέχνη αυτό που προσπαθούμε να μιλήσουμε είναι για την ορατότητα των ατόμων με αναπηρία. Μπορεί να δεχτεί όχι μόνο το χειροκρότημα, αλλά και ένα βραβείο. Ένα μετάλλιο που ίσως, ναι, για την κόρη μου να είναι το χρυσό μετάλλιο που δεν θα μπορούσε να πάρει με έναν άλλο τρόπο. Δεν θα μπορούσε να πάρει ως απόφυτος μιας πανεπιστημιακής σχολής ή βλέποντας την να προοδεύει σε άλλα πράγματα. Όμως είναι πολύ σημαντικό ότι προόδευσε και στάθηκε όπως έπρεπε και στέκεται όπως έπρεπε σε μια θεατρική ομάδα ανάμεσα σε τυπικούς και ανθρώπους με αναπηρία και εκείνη με τον τρόπο της, με αυτό που είναι, με την γλυκύτητά της και με το δικό της χαρακτήρα. Όλα ξεκίνησαν από τη θεατρική ομάδα Αντιήρωος του Ρεθύμνου και η οποία αποτελείται στο σύνολό της από άτομα με αναπηρία, αποδεικνύοντας πως όλα είναι δυνατά, στέλνοντας το πιο ηχηρό μήνυμα ελπίδας και έμπνευσης, της δύναμης του να μην τα παρατάς ποτέ. Στο τέλος θα κάνεις υπόκληση σαν πραγματική πριγκίπισσα. Πριγκίπισσες δεν έχουν φαγωμένα παπούτσια στο κάτω-κάτω. Έχουν ωραία γοβάκια. Πώς θα βάλουμε γοβάκια εμείς αν τα τρώμε, αν δεν τους συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει? Σκέψου το και αυτό.